Σελίδα 87, συνέχεια, το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη, από την Έξοδο, λάμτα γάμα κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Σελίς 87, λάμτα γάμα 12. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριον, «Ιδέ σοι μη λέγεις, ανάγαγε των λαών τούτων, και εσύ δε με φανέρωσας ποιον θέλεις αποστείλει μετε μου, και εσύ είπα σε γνωρίζω κατ' όνομα και μάλιστα έβρικας χάριν εμπροσθέν μου. Τώρα λοιπόν αν έβρικα χάριν εμπροσθέν σου, δείξον με δέομαι την οδόν σου, δια να σε γνωρίσω, δια να έβρω χάριν ενωπιόν σου και ιδέω του τούτο το έθνος είναι ο λαός σου». Και είπεν, «Η παρουσία μου θέλει ελθεί μετά σου και θέλω σου δώσει ανάπαυση». Ο δε είπε προς αυτόν, «Εάν η παρουσία σου δεν έλθει με τεμού, μη αναγάγεις ημάς εντεύθεν, διότι πώς θέλει γνωριστεί τώρα ότι έβρικα χάριν ενώπιόν σου, εγώ και ο λαός σου, ουχίδια της ελεύσεώς σου με θυπών. Ούτω θέλω μεν διακριθεί εγώ και ο λαός σου από παντός λαού του επιπροσώπου της γης». Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, «Και τούτο το πράγμα το οποίον είπας θέλω κάμει, διότι έβρικας χάριν ενωπιόν μου και σε γνωρίζω κατ' όνομα». Και είπε, «Δείξον μη δέο με τη δόξα σου». Ο δε είπε, «Εγώ θέλω κάμι να περάσει έμπροστέ σου όλη η αγαθότης μου και θέλω κηρύξει το όνομα του Κυρίου έμπροστέ σου και θέλω ελεήσει ό,τι να ελεώ και θέλω εκτήρη ό,τι να εκτήρω». Και είπε, «Δε δίνασαι να είδεις το πρόσωπό μου, διότι άνθρωπος δεν θέλει με είδη και ζήσει». Και είπε ο Κύριος, «Ιδού τόπος πλησίων μου και θέλει σταθεί επί της πέτρας. Και όταν η δόξα μου διαβαίνει, θέλω σε βάλει στο σχίσμα της πέτρας και θέλω σε σκεπάσει με τη χείρα μου έως σου παρέλθω. Και θέλω σηκώσει τη χείρα μου και θέλεις ιδί τα οπίσω μου και δε πρόσωπό μου δε θέλεις ιδί». Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, «Κόψον εις σε αυτόν δύο πλάκας λιθίνας καθώς τας πρώτας. Και θέλω γράψει επί των πλακών τους λόγους, ήτιν εσύ σαν επί των πρώτων πλακών τας οποίας συνέτριψας. Και γίνω έτοιμος το πρωί. Και ανάβηθη το πρωί επί το όρο Σινά και παράστηθη εκεί ενώπιόν μου επί της κορφής του όρος. Και ουδής θέλει αναβεί μετά σου, ουδέ θέλει φανεί της καθόλων το όρος. Και τα πίμνια και οι αγέλε δε θέλουν συμβοσκηθεί έμπροσθεν του όρους εκείνου». Και έκοψε δύο πλάκας λιθίνας καθώς τας πρώτας, και σηκωθείς ο Μωυσής νωρίς το πρωί, ανέβη επί το όρος Σινά καθώς προσέταξεν σε αυτόν ο Κύριος, και έλαβεν εις τας χείρας αυτού τας δύο πλάκας τας λιθίνας. Και κατέβη ο Κύριος εν εφέλη, και στάθη μετ' αυτού εκεί, και κήρυξε το όνομα του Κυρίου, και παρήλθε Κύριος έμπροσθεν αυτού, και κήρυξε Κύριος ο Θεός, ικτήρμων και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, φυλάτων ήλιος εις χιλιάδας, συγχωρών ανομίαν και παράβασιν και αμαρτίαν, και ουδόλος αθωώνων των ένοχων, ανταποδίδων την ανομίαν των πατέρων επί τα τέκνα και επί τα τέκνα των τέκνων έως τρίτης και τετάρτης γενεάς. Σκέσπευσεν ο Μωυσής και πκύψασι στη γη προσεκίνησε και είπεν, «Εάν τώρα έβρικα χάριν ενωπιόν σου, Κύριε, ας έλθει δέομαι ο Κύριος με το μέσο ημών, διότι ο λαός ούτως είναι σκληροτράχυλος και συγχώρησον την ανομία ημών και την αμαρτία ημών και λάβε ημάς η σκληρονομία σου». Και είπεν, «Ιδού εγώ κάνω νέαν διαθήκην, έμπροσθεν παντός του λαού σου θέλω κάμει θαυμάσια, οποία δεν έγιναν καθόλην την γην και ουσέν δεν έθνος. Και πας ο λαός εν μέσω του οποίου είσαι, θέλει δει το έργο του Κυρίου, διότι φοβερόν είναι εκείνο το οποίο εγώ θέλω κάνει μετά σου. Αμήν». Ο λαός Ισραήλ βρίσκεται πλέον ενώπιον του Θεού σε μεγάλη αμαρτία, αλλά και ο Μωυσής βρίσκεται ενώπιον του Θεού σε αμαρτία. Ο λαός του Θεού, γιατί όταν έχασε το Μωυσή, τότε ζήτησε άλλους θεούς. Και ο Αρών, επιπόλεως, πραγματικά έφτιαξε είδωλο, βόδι, για το οποίο είπε στο λαό Ισραήλ, «Αυτός είναι ο Θεός». Όταν
Ο λαός Ισραήλ, ο λαός του Θεού στηρίζεται σε άνθρωπο και χαθεί αυτός ο άνθρωπος, τότε χάνεται ο Θεός. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να στηριζόμαστε σε έναν άνθρωπο, τον Ιησού Χριστό. Εάν στηριζόμαστε σε οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, σε οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, και θα απογοητευτούμε και θα χάσουμε το δρόμο μας και τελικά θα χάσουμε στο Θεό, το Θεό. Άλλωστε, με τα πάσης βεβαιότητος, ο Λόγος του Θεού μας λέγει «Επικατάρατος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο και που στηρίζεται σε άνθρωπο, κάνοντας άνθρωπο βραχίον αυτού». Ο Θεός να μας φυλάει, το βλέμμα μας να είναι μόνο και πάντοτε στον Ιησού Χριστό. Μόνο. Άλλωστε και η προσπάθεια του διαβόλου είναι αυτή. Να βλέπουμε σε ανθρώπους. Γι' αυτό και οι θρησκείες μεγάλες που έχουν απομακρυνθεί από τις αλήθειες του Ευαγγελίου έχουν βάλει χιλιάδες ονόματα ανθρώπινα, πεθαμένων και ζωντανών, που τους δείχνουν ότι μέσα από αυτούς θα πλησιάσουν το Θεό. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να έχουν χάσει και το Θεό, αλλά και το δρόμο τους. Και να ζουν σε καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τη χάρη, το έλεος, αλλά και την ευλογία του Θεού. Πάρα πολύ εύκολα μπορεί ο άνθρωπος να πλανηθεί στρέφοντας το βλέμμα του σε ανθρώπους. Πάρα πολύ εύκολα. Σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Τώρα λοιπόν ο λαός του Θεού που έχει στρέψει το βλέμμα του δικαιολογημένα, μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού ότι επίστευε και στον Μωυσή. Άργησε ο Μωυσής 40 μέρες. Όχι ότι άργησε και πολύ. Και πού ήταν? Στην παρουσία του Θεού. Και ξέρουν πού ήταν. Και είπαν, χάθηκε αυτός, δεν θα το ξαναδούμε. Με αποτέλεσμα να βρούνε σε αδυναμία και τον Ααρών, που και αυτός ήταν στενοχωρημένος, και για τον Μωυσή που δεν είχε έρθει και αυτός είχε αμφιβολίες ίσως, με αποτέλεσμα να κάνουν ένα Θεό, Βόδι, και να λένε Βόδι Θεέ μας, Βόδι Θεέ μας, εσύ θα μας πας και θα μας οδηγήσεις. Και ο Θεός επισκέφτεται τον Μωυσή και του λέει πήγαινε, γιατί ο λαός αποστάτησε, απομακρύνθηκε, αμάρτησε. Και όταν είδε ο Μωυσής την κατάδια του λαού να προσκυνάνε, να χορεύουν και να παίζουν και να λατρεύουν και να δοξάζουν το Βόδι, αγανακτήσας τις δύο πλάκες που του είχε δώσει ο Θεός και με το δάχτυλό του, αυτός τις είχε κατασκευάσει και πάνω σε αυτές ο ίδιος ο Θεός είχε γράψει τον νόμο του, τις πέταξε και τις έσπασε. Αγανάκτησε ο πραής υπερπάντας στους ανθρώπους Μωυσής. Αυτό δεν άρεσε βέβαια στο Θεό. Ο Μωυσής μετανόησε, πλησίασε το Θεό και λέει εντάξει, κάναμε ό,τι κάναμε. Τώρα τι θα κάνουμε? Τα κάναμε, λάθη. Και δεν υπάρχει πιθανότητα στη ζωή μας να μην κάνουμε λάθη, μικρά και μεγάλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τέλειωσε η ζωή μας, τέλειωσαν τα πάντα. Ωραία, κάναμε. Έκανες, έκανα. Κάναμε. Σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία πιθανόν. Τώρα τι κάνουμε? Και ο Μωυσής βρήκε το σωστό δρόμο. Θα πάω στον Κύριο. Θα πάω στο Θεό, θα μήπως βρω χάρη. Ταπεινώθηκε. Έκλεινε την κεφαλή του, ομολόγησε τα λάθη του και είπε Κύριε, τι θα κάνουμε τώρα? Και από εδώ και πέρα αρχίζει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό αδερφοί, ένας αγώνας προσέγγισης του Μωυσή προς τον Θεό με συγκεκριμένα αιτήματα, στα οποία εν τέλει θα τα πάρει όλα. Όλα. Αλλά είναι αγώνας. Όταν είδε την ταπείνωσή του ο Θεός, του λέει πήγαινε, βγάλε το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο
θα τους οδηγήσεις στη γη της επαγγελίας που την υποσχέθηκα, όχι σε σένα, στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Χάρη της υπόσχεσής μου, χάρη της διαθήκης που έκανα με τον Αβραάμ, και εγώ θα αποστείλω μπροστά σου άγγελο να σε οδηγεί, γιατί και εσύ αλλά και ο λαός σου είσαι λαός σκληροτράχυλος. Εάν συνεχίζω να βρίσκομαι εγώ ανάμεσά σου και να σε οδηγώ, θα σε καταστρέψω τελικά. Τώρα συγχώρεσα, αλλά κάποια στιγμή δεν θα μπορώ να συγχωρώ. Η μακροθυμία μου έχει τέλος και η μακροθυμία του Θεού έχει τέλος. Από εδώ και πέρα αρχίζει τώρα ο αγώνας του Μωυσή. Προσωπικός αγώνας, μοναχικός αγώνας. Και αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι ο αγώνας μας είναι προσωπικός και μοναχικός. Και έτσι πρέπει να είναι. Και έτσι θέλει ο Θεός να είναι. Και προσωπικός και μοναχικός. Γιατί ο Θεός για κάθε έναν από μας ξεχωριστά έχει προσδιορίσει τη δική του, τη δική μας, αλλά ξεχωριστά τη δική του οδό, την οποία πρέπει εξητώντας ο άνθρωπος να το αποκαλύπτει ο Θεός, να τον διδάσκει ο Θεός την οδό την οποία πρέπει να περπατάει και να περπατάει. Εάν συνειδητοποιήσουμε ότι ο αγώνας μας είναι προσωπικός και μοναχικός, τότε γλιτώνουμε από τον κίνδυνο να περιμένουμε βοήθεια από ανθρώπους. Αυτό το έχει καταλάβει πλέον πολύ καλά ο Μωυσής, καθώς είδε ότι ο Αρών άφησε το λαό ασίδωτο, ότι ο λαός Ισραήλ έκανε αυτά που δεν έπρεπε και ούτε μπορούσε να φανταστεί ο Μωυσής πόσο χαμηλά θα πέφτει ο λαός. Και τώρα πρέπει να δώσει το δικό του προσωπικό αγώνα και υπέρ του εαυτού του, αλλά και υπέρ του λαού. Πολύ σημαντικό, αδερφοί, αυτό. Ο αγώνας σου είναι προσωπικός υπέρ του εαυτού σου και της οικογένειάς σου. Αδερφοί, υπέρ του εαυτού σου και των παιδιών σου, είναι προσωπικός. Ο καθένας μας πρέπει να συνειδητοποιεί ότι ο αγώνας μας είναι προσωπικός, μοναχικός, και είναι αγώνας προσευχής και εξήτησης. Οι εξητούντες στον Κύριο είναι αυτοί που δεν θα κατεσχυνθούν. Οι ελπίζοντες στον Κύριο είναι αυτοί που δεν θα κατεσχυνθούν. Οι εμπιστευόμενοι τον Κύριο είναι αυτοί που ποτέ δεν κατεσχύνονται. Εάν δεν έχουμε αυτό το φρόνημα του Χριστού, που λαβών δούλου μορφή, μόνος του, δεν στηρίχθηκε σε κανέναν, όλοι τον εγκατέλειψαν, μόνος του. Εάν δεν έχουμε αυτό το φρόνημα του Χριστού, του μοναχικού αγώνα, μελέτης, προσευχής, εξήτησης από το Θεό, τότε θα κάνουμε λάθη. Θα κάνουμε λάθη γιατί θα ακούμε άλλες φωνές, θα κάνουμε λάθη γιατί θα παρασυρώμεθα από συναισθήματα, από ανθρώπινες λογικές, με αποτέλεσμα τα λάθη μας να έχουν καρπό κακό. Και άντε μετά να τα ξαναμαζέψεις πάλι. Ο Μωυσής εμπιστεύθηκε τον Ααρών και έγινε το μεγάλο κακό. Τώρα δεν εμπιστεύεται κανέναν, μόνο το Θεό. Τώρα πια έχασε την εμπιστοσύνη του προς κάθε κατεύθυνση. Και έτσι ήθελε ο Θεός. Τώρα είναι ο δικός του προσωπικός αγώνας. Για τον εαυτό του και για αυτούς που το Θεός του έχει δώσει να είναι κάτω από αυτόν. Και έτσι λοιπόν πλησιάζει ο Θεός, ο Μωυσής το Θεό, και του λέγει, τον πιάνει από τα λόγια του, όπως ο Πέτρος, ο Απόστολος αργότερα, επί το λόγο σου Κύριε. Τον Θεό τον πλησιάζουμε δια του Ιησού Χριστού, και τον Ιησού Χριστό τον πλησιάζουμε μέσα από τα λόγια Του. Μόνο αν στηριζόμεθα στα λόγια Του μπορούμε να πλησιάσουμε τον Ιησού Χριστό, το οποίο είναι απαραίτητο. Και δια του Ιησού Χριστού μόνο μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Λέγει λοιπόν, εσύ μου λέγεις,
ανάγαγε των λαών τούτων, αλλά εσύ δεν μου είπες ποιον θα αποστείλεις μπροστά από μένα. Μιλάει τώρα για το προσωπικό του ζήτημα. Το πρώτο αίτημά του είναι το δικό του, το προσωπικό. Δεν μου είπες ποιον θα αποστείλεις μπροστά από μένα. Ακόμη μου είπες σε γνωρίζω κατ' όνομα. Δηλαδή γνωρίζεις τα πάντα. Μόνο ο Χριστός με γνωρίζει τελείως, κανένας άλλος. Μόνο ο Χριστός σε γνωρίζει κατά πάντα, κατ' όνομα, τις λεπτομέρειες. Κανένας δεν σε γνωρίζει, κανένας δεν μπορεί να σε καταλάβει. Κανένας δεν μπορεί να εννοήσει αυτό το οποίο σκέφτεσαι και λες. Εσύ με γνωρίζεις κατ' όνομα, μόνο εσύ. Όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μου, τις σκέψεις μου, τους φόβους μου, τις αγωνίες μου, τη χαρά μου, τη λύπη, μόνο ο Χριστός τη γνωρίζει. Εσύ με γνωρίζεις κατ' όνομα. Και μάλιστα μου είπες ότι βρήκα χάρη να μπροστά σου. Κοιτάξτε πώς τον πλησιάζει. Με τη σοφία του φόβου του Κυρίου και της ταπείνωσης, αλλά και της υπακοής στο λόγο του. Ξέρει, και είναι ανάγκη να το ξέρουμε κι εμείς, ότι ο Θεός να αρνηθεί το λόγο του δεν μπορεί. Εάν θέλεις το Θεό να τον πλησιάσεις με αποτελέσματα, πρέπει να τον πλησιάσεις μέσα από το λόγο του. Δεν μπορεί να αντισταθεί στο λόγο του. Μη τον πλησιάσεις με τη σκέψη σου, με τη γνώμη σου, με τα συναισθήματά σου. Εκεί δεν βρίσκεις ανταπόκριση. Δεν σ' ακούει. Σ' ακούει μόνο όταν μιλάς κατά το θέλημά του. Και το θέλημά του μόνο εκφράζεται μέσα στο λόγο του. Το πρώτο του αίτημα. Τώρα λοιπόν, αν πραγματικά όπως μου λες βρήκα χάρη ενώπιον σου, δείξον μου, δέομαι την οδό σου για μένα. Γιατί? Για να σε γνωρίσω, να σε πλησιάσω. Δείξε μου το δρόμο μου πρώτον για να έρθω προς εσένα. Την οδό που εσύ έχεις ετοιμάσει για μένα. Πρέπει να σε πλησιάσω, πρέπει να σε γνωρίσω. Και μόνο μέσα από το δρόμο που εσύ έχεις ετοιμάσει για μένα μπορώ να έρθω σε σένα. Δεν μπορώ να έρθω με τις απόψεις μου. Τις καταδικάζουμε. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα ξέρετε τι λέει. Όλα αυτά τα οποία ήταν πολύ σημαντικά σε μένα, κατάλαβα ότι είναι ζημιά μπροστά στο έξοχρον της γνώσεως και μάλιστα στο υπερέχον της γνώσεως. Θέλω να σε γνωρίσω. Αλλά δεν θα έρθω με αυτά τα οποία θεωρούσα κέρδη. Αυτά είναι ζημιά. Θα έρθω από την οδό που εσύ θα με διδάξεις. Εσύ θα μου φανερώνεις. Και κάθε ένας μας, αδερφοί αγαπητοί, έχει το δικό του δρόμο. Και κάθε ένας μας έχει το δικό του τρόπο να πλησιάσει το Θεό. Δεν πλησιάζει το Θεός έτσι πως νομίζουμε. Δεν αποκαλύπτεται ο Χριστός με τις σκέψεις μας, με τις λύπες μας, με τους φόβους μας. Ο Θεός πλησιάζεται με το Λόγο Του. Με αυτό που έχει ετοιμάσει για τον καθέναν μέσα από το Λόγο Του. Πρώτο θέμα, πρώτο αίτημα, σοβαρό. Δείξε μου το δρόμο σου για να σε γνωρίσω. Δείξε μου πώς πρέπει να σε πλησιάσω για να σε γνωρίσω. Και αν σε γνωρίσω, τότε θα βρω χάρη ενώπιόν σου. Και πετάει και μία σπόντα, θα έλεγα, συγγνώμη Κύριέ μου. Και θα γνωρίσεις ότι το έθνος τούτο είναι ο δικός σου λαός. Και δες το έθνος τούτο είναι ο δικός σου λαός. Αλλά για την ώρα μιλάει για τον εαυτό του. Στο μυαλό του πίσω έχει το λαό. Την οικογένεια, τα παιδιά, τους αδερφούς, την εκκλησία. Αλλά αυτά είναι δεύτερο μέλημα. Το πρώτο μέλημα είναι εγώ και ο Χριστός. Να τον πλησιάσω, να τον γνωρίσω, να μου αποκαλυφθεί, να μου φανερώσει το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και επειδή ο Μωυσής στηρίχθηκε στα λόγια του Θεού που μίλησε στο Μωυσή, η ανταπόκριση ήταν άμεση. Και είπε ο Θεός, η παρουσία μου θα είναι μαζί σου.
θα σου δώσω ανάπαυση. Αυτό που μου ζήτησες θα το κάνω. Προσέξτε, το αίτημα είναι εγώ και εσύ και η απάντηση είναι ο Θεός και εγώ και εσύ πάλι. Το αίτημα του Μωυσή είναι εγώ και εσύ και η απάντηση του Θεού είναι εγώ και εσύ. Από εκεί ξεκινάμε. Από το εγώ και εσύ, ο Θεός και εγώ. Δεν μπορώ να προχωρήσω παρακάτω αν δεν έρθει αυτή η προσωπική σχέση, αποκάλυψη και χάρη από το Θεό. Τώρα όμως ο Μωυσής συνεχίζει. Ο Μωυσής είπε προς τον Θεό, εάν η παρουσία σου δεν έρθει μαζί μου, προσέξτε τώρα τι λέει, εάν η παρουσία σου δεν έρθει μαζί μου, όπως μου λες, μην αναγάγεις ημάς, όλους μας εντεύθεν. Τώρα φέρνει το θέμα εκεί που θέλει να το πάει. Στην συγχώρεση, στην οδηγία, στην κατεύθυνση που ο Θεό, που ο Μωυσής θέλει ο Θεός να είναι μαζί του. Εάν δεν έρθει η παρουσία σου μαζί μου, μην μας αναγάγεις. Και συνεχίζει. Διότι πώς θα γνωριστεί τώρα ότι εγώ έβρικα χάρη ενώπιόν σου και όχι μόνο, και ο λαός ο δικός σου. Πήγε τώρα στο δεύτερο αίτημα και συνεχίζει. Ουχή δια της ελεύσεώς σου, όχι μαζί μου, μαζί μας. Πώς θέλουμε να διακριθεί, όχι εγώ, δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό του, μόνο για το λαό ενδιαφέρεται. Πώς θα διακριθούμε εγώ και ο λαός σου από κάθε λαό επιπροσώπου της γης. Και ο Θεός πάλι, επειδή στηρίζεται στο λόγο του, απαντάει. Και το δεύτερο πράγμα, και τούτο το πράγμα το οποίο μου είπες, θα στο κάνω. Είναι τακτική ταπείνωσης, προσέγγισης και χάρης από το Θεό. Δεν ενδιαφέρομαι για μένα μόνο. Πρόσεξε, Κύριε, εγώ ενδιαφέρομαι για το λαό σου. Το λάθος. Δεν ενδιαφέρομαι για μένα, Κύριε, ενδιαφέρομαι και για τα παιδιά μου. Δεν είναι λάθος. Για τα παιδιά σου. Γιατί αν είναι μου, ενδιαφέρομαι μόνο για μένα. Για μένα, για την οικογένειά μου, συγχωρέστε με, για την εκκλησία μου, για τη δουλειά μου. Και αυτά δεν αρέσουν στο Θεό. Καθόλου. Ενδιαφέρομαι για το άτομό μου, αλλά ενδιαφέρομαι και για όλους που είναι δικοί σου. Θυμηθείτε τι είπε στον Πέτρο. Αγαπάς με περισσότερο τούτον, εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Βόσκε τα αρνία μου. Μα δεν θα είναι, ας πούμε ποιμένας. Δεν είναι αρνία μου είναι. Βγάλ το από το μυαλό σου, Πέτρο, ότι είναι τίποτα δικό σου. Βγάλ το από το μυαλό σου, αδερφέ μου, ότι έχεις τίποτα δικό σου. Ούτε η γυναίκα είναι δική σου, του Κυρίου είναι, ούτε ο άντρας είναι ο δικός σου, του Κυρίου είναι, ότι τα παιδιά είναι δικά σου, του Κυρίου είναι. Όλα του Κυρίου είναι. Και είναι φοβερό να το ξέρω ότι είναι του Κυρίου, γιατί αν είναι του Κυρίου, ο Θεός θα τα αναλάβει κιόλας. Αν όμως θεωρώ ότι είναι δικά μου, εγώ θα τα αναλάβω. Και άντε να βγάλεις άκρη αν τα αναλάβω εγώ. Άντε να γίνει τίποτα καλό όταν αναλαμβάνω εγώ. Τέλεια όταν του δίνω την ευκαιρία και την εξουσία όλα να τα αναλάβει ο Θεός. Και έτσι ο Κύριος αμέσως απαντάει και στο δεύτερο ερώτημα και στο δεύτερο αίτημα που το φέρε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ταπεινά, με φόβο Θεού και με σοφία Θεού. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, και τούτο το πράγμα το οποίο μου είπες και μου ζήτησες θα το κάνω. Διότι έβρικας χάριν ενώπιόν μου, χάριν ενώπιόν μου και σε γνωρίζω κατ' όνομα, σε ξέρω καλά. Ξέρω τι λες, ξέρω τι σκέφτεσαι, ξέρω τι έχεις μέσα στο μυαλό σου, μέσα στην καρδιά σου. Δεν είναι λοιπόν αδελφοί ότι τον κατάφερε
με λόγια ο Μωυσής για να πάρει τα αιτήματά του, τον κατάφερε με έργα καρδιάς, με την ειλικρίνειά του, με την καθαρότητά του, με τον αγιασμό του, με την ταπείνωσή του. Τον Θεό δεν μπορείς να τον κολακεύσεις και να τον καταφέρεις. Γιατί ο Θεός σε ξέρει κατ' όνομα, ξέρει κάθε λεπτομέρεια του λόγου σου, της σκέψης σου, της πίσω, της μπρος, κάθε τι ξέρει. Και τι θέλει από σένα ο Θεός. Θα πάω κατευθείαν. Πώς σε θέλει, πώς μας θέλει ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος λέει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Πώς μας θέλει ο Θεός, ώστε να είμαστε και καθώς μας γνωρίζει κατ' όνομα, να απαντάει άμεσα όπως το Μωυσή. Θέλει να είμαστε ικτήρμονες, σπλαχνικοί, ελεήμονες, έτοιμοι να ελεούμε, μακρόθυμοι να συγχωρούμε, πολυέλεοι παντού να κάνουμε έλεος, αληθινοί, ειλικρινείς και φυλάτοντες έλεος σε όλους. Δηλαδή, να μοιάσουμε στο Θεό όπως ο Θεός θα κηρύξει τον εαυτό Του. Πώς θέλει να είσαι ο Θεός για να ακούγεται το αίτημά σου? Αν δεν είσαι έτσι, ό,τι και να κάνεις δεν τον καλοπιάνεις. Δεν τον καλοπιάνεις, δεν τον κολακεύεις, δεν τον κοροϊδεύεις, δεν του τη σκάς. Τον άνθρωπο μπορεί, σε μένα μπορείτε όλοι το με κοροϊδέψετε. Γιατί δεν ξέρω την καρδιά σας και εγώ μπορώ να σας κοροϊδέψω όλους. Δεν ξέρω την καρδιά μου. Το Θεό κανείς δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει. Εάν θέλεις πραγματικά τα αιτήματά σου όχι μόνο να φθάνουν στο Θεό, να τα ακούει ο Θεός και με χαρά να στα χαρίζει, επειδή σε ξέρει κατ' όνομα στη λεπτομέρεια της προσωπικής σου ζωής, θα πρέπει να είσαι, επαναλαμβάνω, σπλαχνικός, ελεήμων σε όλους, μακρόθυμος και συγχωρητικός, έλεος παντού και πάντοτε, ειλικρινής, αληθινός και φυλάτων το Λόγο του Θεού και το θέλημα του Θεού. Όμως εδώ δεν σταματάει ο Μωυσής, δεν πήρε όλα όσα έχει στην καρδιά του, θέλει κι άλλα. Θα τολμούσα να πω, ανοήτως, είναι αχόρταγος στην παρουσία του Θεού και στην ευλογία του Θεού. Θέλει όλο και πιο πολλά. Θα έλεγε κανείς, τα πήρε αυτά που ήθελε, να είναι η παρουσία του Θεού μαζί του και να είναι η παρουσία του Θεού με το λαό και να τους οδηγήσει μέχρι εκεί που θέλει. Δεν θέλει αυτό μόνο. Ο ΔΕ είπε, δείξον μη δέομαι τη δόξα σου. Πω, εδώ είναι σοβαρό αίτημα. Δείξον με, σε παρακαλώ, τη δόξα σου. Θέλω δηλαδή να σε γνωρίσω μέσα στη δόξα σου. Σε γνώρισα μέσα στο ελεήμον, ικτήρμον, πολυέλεο, σε γνώρισα συγχωρητικό. Αλλά θέλω τώρα να δω τη δόξα σου. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ εξεύρω εις την επίστευσα. Δηλαδή, τον έχω γνωρίσει. Δηλαδή, μου έχει δείξει τη δόξα του. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα Χριστούλη, ούτε με τον Άγιο Σπυρίδωνα και τον Άγιο Νικόλαο. Καλή τους ώρα εκεί που είναι. Έχουμε να κάνουμε με τον Κύριο των δυνάμεων, παντοδύναμο και ένδοξο Θεό. Θέλω να δω τη δόξα σου, λέει ο Μωυσής. Να του το πεις, να του το λέμε. Είναι έτοιμος. Θέλει να μας αποκαλύπτει τη δόξα του. Όταν λέει ότι μπορείς με το αίμα του Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου να σταθείς μπροστά στο θρόνο της χάριτος του Θεού, εκεί τι θα δεις? Τη δόξα του.
Γι' αυτό λέει, μη χάσετε, μην αποβάλλετε την παρησία σας. Έχετε παρησία για να εισέλθετε στα Άγια του ουρανού. Μη χάνετε, μην αποβάλλετε την παρησία σας. Θέλω να δω τη δόξα σου. Και αμέσως ο Θεός που τον γνωρίζει, του λέει, και αυτό θα το κάνω. Τρίτον, εγώ θα κάνω να περάσει έμπρος θέσου όλη η αγαθότης μου. Θα κηρύξω το όνομα του Κυρίου έμπρος θέσου. Θα ελεήσω ό,τι να ελεώ και θα εκτηρήσω ό,τι να εκτήρω. Και ο Απόστολος Παύλος το εξηγεί αυτό, λέγοντας, όταν ο Θεός λέει θα ελεήσω ό,τι να ελεώ και θα εκτηρήσω ό,τι να εκτήρω, εννοεί ότι τίποτα δεν είναι του θέλοντος ή του τρέχοντος, αλλά τα πάντα είναι του ελεούντος Θεού. Αυτό αποκαλύπτει στον Μωυσή και ο Παύλος εμάς, ο Απόστολος Παύλος εμάς, ο Λόγος του Θεού, ότι τίποτα, αδερφοί, δεν μπορούμε να πάρουμε αν δεν μας ελεήσει ο Θεός. Τίποτα. Μην νομίσουμε ότι ό,τι κάνουμε και μας ευλογεί ο Θεός, ότι είναι για την αξία μας, για την ικανότητά μας, για την ευσέβειά μας, για την ευλάβειά μας, τι άλλο θέλετε να πω, για την υπακοή μας, τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Ό,τι καλό γίνεται στη ζωή μας είναι κατά το μέγα έλεος του Θεού. Και γιατί το λέει αυτό? Για να μην φανταστούμε, να μην φανταζόμαστε, να μην θεωρούμε, να μην νομίζουμε ότι είμαστε κάτι επειδή βρήκαμε από το χάρη από το Θεό, επειδή μας ελέησε ο Θεός, επειδή μας αναγέννησε ο Θεός, επειδή μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο ο Θεός. Μην πάρει το μυαλό μας αέρα και πούμε, ξέρεις εγώ ποιος είμαι, με βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Δεν σε βάζει, σε ελέησε. Και για να το πούμε και πιο καλά και πιο κατανοητά, το επαναλαμβάνω, δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Δεν σε ευλόγησε ο Θεός, σε ελέησε ο Θεός. Η ευλογία τι είναι? Θα τολμούσα να πω ότι είναι και ανταπόδοση. Γιατί το λέω ότι είναι ανταπόδοση? Γιατί σε ποιον το είπε? Στον Αβραάμ. Πότε? Όταν θυσίασε τον Ισαάκ. Εμείς δεν έχουμε θυσιάσει κανέναν. Ούτε έχουμε γίνει έτσι υπάκουοι. Σε αυτόν λοιπόν που θυσίασε, που έγινε υπάκουος, που γνώρισε ο Θεός και όλες οι δυνάμεις ότι είναι υπάκουος το Θεό, είπε, όμως σε αυτόν τώρα, ότι ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνω θα σε πληθύνω. Σε εμάς δεν ισχύει αυτό παρά μόνο χάριν του Χριστού, αλλά στην πραγματικότητα είναι το έλεος του Κυρίου. Δεν έχουμε την υπακοή του Αβραάμ, την πίστη του Αβραάμ, το έργο του Αβραάμ. Τίποτα δεν έχουμε. Χάλια τα κάνουμε όλα. Γι' αυτό δεν είναι του θέλοντος, ούτε του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Να καταλάβουμε ότι έλεος του Κυρίου είναι ότι ζούμε. Έλεος του Κυρίου είναι ότι σήμερα είμαστε στην Εκκλησία. Έλεος του Κυρίου είναι οτιδήποτε και αν έχουμε και αν έχει συμβεί στη ζωή μας καλό. Δεν είναι αποτέλεσμα της θέλησής μας, του θέλοντος, ουδέ της προσπάθειας και του αγώνα μας, του τρέχοντος. Δεν είναι ανταμοιβή, επειδή το θέλαμε και το ζητήσαμε ή επειδή αγωνιστήκαμε και το πήραμε. Τίποτα δεν ισχύει από αυτό. Εκείνο που ισχύει είναι ότι μας ελέησε ο Θεός. Το έλεος του Κυρίου είναι. Για να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Το έλεος του Κυρίου. Ξέρεις, εγώ νίστεψα τρεις μέρες, γι' αυτό το πήρα. Το έλεος του Κυρίου είναι. Εγώ νίστεψα 15 μέρες, γι' αυτό το πήρα. Τίποτα δεν πήρες γι' αυτό. Δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέχοντος. Γιατί τότε θα αλλάξουμε τη σχέση μας με το Θεό και θα την κάνουμε. Σου δίνω 10 μέρες νηστεία για να μου δώσεις ευλογία. Δεν γίνεται έτσι.
Δεν είναι δούνε και λαβήν. Δεν είναι σου δίνω και μου δίνεις. Σου έδωσα γιατί θα απαιτούμε και να μας δίνει. Έχουμε απαιτήσεις. Απαιτώ, δούλεψα, κοράστηκα, δώσε μου. Τίποτα δεν θα πάρεις. Τίποτα. Όταν πάμε όμως ταπεινά και λέμε, λέησέ με Κύριε. Δεν αξίζω ούτε για ευλογία, ούτε για τίποτα. Γιατί αξίζεις. Αξίζω, αξίζουμε. Ποιος νομίζει ότι αξίζει για να πάρει από το Θεό. Ποιος. Ποιος. Εγώ πάντως όχι. Ότι λίγο ή πολύ μου έχει δώσει ο Κύριος είναι κατά το μέγα έλεος Του. Κατά το πλήθος των ικτυρμών Του. Γι' αυτό Του το εξηγεί ο Θεός του Μωυσή. Όντι να θέλω ελεώ, το κατάλαβες. Το κατάλαβες Μωυσή. Και όντι να θέλω ικτύρω. Όποιον θέλω σπλαχνίζομαι και όποιον θέλω αγαπάω και λέω. Και το κατάλαβε ο Μωυσής. Και επειδή το κατάλαβε, συνεχίζει. Αν θέλεις να συνεχίσει ο Θεός, να το καταλάβεις. Ξέρετε ποιος τα λέει αυτά. Αυτός που έσπασε τις δύο πλάκες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι ο τέλειος Μωυσής που ήταν μέχρι κάποια στιγμή. Είναι αυτός που τα έκανε μουσκεμα. Που αγανάκτησε. Είναι καλό να αγανακτεί ο άνθρωπος. Καθόλου. Είναι καλό να θυμώνει άνθρωπος. Καθόλου. Και τι έκανε. Αγανάκτησε, θύμωσε και με ποιον τα έβαλε. Και πετάει τις πλάκες κάτω. Δικές του ήτανε. Αυτός τα λέει και σε αυτόν τα λέει ο Κύριος. Κατάλαβες Μωυσή. Ό,τι να θέλω ελεώ και ό,τι να θέλω εγώ ικτύρω. Δεν είναι ό,τι θέλεις και το που τα λέμε δεν έκανε και τίποτα. Μία προσευχή έκανε και μάλιστα ολιγόλεπτη. Πόση ώρα κρατάει αυτή η προσευχή. Δεν έκανε 25 μέρες νηστεία και προσευχή. Μία προσευχή 5 λεπτά είναι. Είναι δεν είναι. Αλλά εξέχε την καρδιά του. Στάθηκε μπροστά στο Θεό σαν ένοχος. Στάθηκε μπροστά στο Θεό ταπεινός. Γυμνός και τετραχυλισμένος μπροστά στο Λόγο του Θεού. Δεν κρυβότανε. Μέσα η καρδιά του ήταν ικτύρμων και λεήμων για το λαό που αμάρτησε. Ήταν μακρόθυμος, του συγχώρεσε και τον Ααρών. Ήτανε πολυέλεος, όλους του συγχώρεσε. Είναι αληθινός. Ειλικρινής, με αλήθεια το λέει. Καίγεται, αγαπάει. Εγώ θα κάμω να περάσει από μπροστά σου όλη η αγαθότης μου. Θα κηρύξω το όνομα του Κυρίου μπροστά σου και θα ελεήσω, όχι επειδή θέλεις ή αγωνίζεσαι, αλλά θα ελεήσω αυτούς που ελεώ και θα εκτίρω, θα σπλαχνιστώ αυτούς που θα σπλαχνιστώ. Εγώ, δική μου απόφαση είναι. Απολύτως δική μου απόφαση είναι. Δεν είναι αποτέλεσμα της θέλησής σου και του αγώνα σου. Είναι αποτέλεσμα της αγάπης μου και του ελέους μου. Γι' αυτό και επειδή δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό μου, γιατί όποιος το δει πεθαίνει, άνθρωπος, τόσο ένδοξο είναι, γι' αυτό όταν η δόξα μου που μου ζήτησες θα περνάει, εγώ θα σε βάλω στο σχίσμα του βράχου. Και για μας ο βράχος είναι ο Χριστός, αδερφοί. Ο βράχος ο αιώνιος. Και εκεί μας έβαλε ο Χριστός, ο Θεός. Στο βράχο που λέγεται Χριστός. Στη σχισμή του βράχου. Εκεί, τι σημαίνει τούτο. Εκεί είναι ασφαλής ο Μωυσής. Εκεί δεν κινδυνεύει. Ούτε από την κρίση του Θεού. Ούτε για τα λάθη του, ούτε για τις αμαρτίες του. Είναι ασφαλής. Και εμείς ασφαλείς είμαστε κρυμμένοι μέσα στο Χριστό, αδέρφοι.
Εκεί υπάρχει ασφάλεια. Η ασφάλεια δεν υπάρχει όταν δεν έχω κινδύνους απ' έξω. Η ασφάλεια υπάρχει όταν είμαι μέσα στο Χριστό. Όταν είμαι μέσα στο Χριστό δεν κινδυνεύω. Δεν είναι να διώξει τους κινδύνους από τη ζωή μου. Δεν γλιτώνω. Είναι να έρθει και να με καλύψει με την παρουσία Του. Τότε είμαι ασφαλής, τότε είσαι ασφαλής. Τότε είναι ασφαλής και εσύ και η οικογένειά σου και τα παιδιά σου και η Εκκλησία. Να μας καλύπτει ο Χριστός με την παρουσία Του. Να μας βάλει ο Θεός μέσα στο Χριστό. Και όταν η δόξα μου διαβαίνει, θα σε βάλω στο σχίσμα της πέτρας και θα σε σκεπάσω και με τη χείρα μου έως σου παρέλθω. Ποια είναι η χείρα του Κυρίου? Το Πνεύμα το Άγιο. Ο εξυπλωμένος βραχίωνας, ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι μόνο θα σε βάλω μέσα στο Χριστό, αλλά θα σκεπάσω και με το Πνεύμα το Άγιο. Απόλυτη ασφάλεια. Αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού, αδερφοί, που είναι ο στήλος και το εδρεύμα της αληθείας. Αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού, που είναι κρυμμένη, καθώς είναι το σώμα του Χριστού, μέσα στο Χριστό, στο σώμα του Χριστού. Είσαι μέλος του σώματος του Χριστού. Είσαι κρυμμένος μέσα στο σώμα του Χριστού. Και σκεπασμένος πλήρης με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Απόλυτη ασφάλεια. Και θα σηκώσω το χέρι μου να σε σκεπάσω μέχρι να παρέλθω. Και όταν παρέλθω, θα πάρω το χέρι μου και θα δεις τα πίσω μου. Το δε πρόσωπό σου, πρόσωπό μου, δεν θα το δεις για να μην πεθάνεις. Θα δεις τη δόξα μου. Ξέρετε πότε βλέπουμε τη δόξα του, αδερφοί? Όταν μας αποκαλύπτεται. Εάν δεν μας αποκαλυφθεί ο Θεός, τη δόξα Του δεν τη βλέπουμε. Όμως να προσέξουμε. Πού αποκαλύπτεται ο Θεός ο Πατέρας? Εν το κρυπτό. Δηλαδή μέσα στη σχισμή του βράχου. Σου αποκαλύπτεται αλλού ο Πατέρας. Μην νομίζεις ότι όπου θέλεις και όποτε θέλεις, Πατέρα φανερώσου μου. Στη σχισμή του βράχου σου αποκαλύπτεται. Εν το κρυπτό σου αποκαλύπτεται, αλλά εν το φανερό σου ανταποδίδει. Τι θα του ανταποδώσει τώρα του Μωυσή? Μεγαλεία θα κάνει ο Θεός. Ξέρετε τι λέει στο τέλος? Μωυσή, εγώ κάνω τώρα πια διαθήκη με σένα. Εσύ μου ζήτησες ό,τι μου ζήτησες και εγώ στάδωσα. Τώρα όμως η πρωτοβουλία ήταν μέχρι τώρα δική σου. Τώρα όμως η πρωτοβουλία είναι δική μου. Τώρα κάνω διαθήκη με σένα και μάθε ότι είναι φοβερό εκείνο το οποίο εγώ θα κάνω μαζί σου. Ο Μωυσής πήγε για λίγα και ο Θεός του δίνει τα πάντα, τεράστια σημεία και μεγαλεία. Γιατί? Γιατί τον ξέρει κατ' όνομα. Γιατί τον πλησίασε σύμφωνα με το λόγο του και με το θέλημά του. Γιατί είναι ικτήρμων, ελεήμων όπως ο Θεός, μακρόθυμος, συγχωρητικός όπως ο Θεός, υπάκουος όπως ο Θεός. Είναι έτσι πως θέλει να είμαστε ο Θεός, δηλαδή όμοιοι με το Χριστό. Θα γίνουμε εδώ όμοιοι με το Χριστό για να μας κάνει ο Θεός εκεί όμοιος με Αυτόν. Αμήν.